Όλοι αναγνωρίζουμε την εθνική πρόκληση του μεταναστευτικού που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Γνωστά είναι επίσης τα προβλήματα στα νησιά μας και οι οργανωμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων. Όπως φανερές είναι και οι μεγάλες ευθύνες των γειτόνων μας αλλά και της Ευρώπης για ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό που εκδηλώνεται στα ανατολικά όρια της Υπήρου μας. Υπάρχει ωστόσο και μια πληγή του προσφυγικού που μπορούμε να κλείσουμε αμέσως και μόνοι μας. Μας το επιβάλλει ο πολιτισμός, η ανθρωπιά, η ευαισθησία, η ίδια η παράδοσή μας. Μιλώ για την προστασία των ανηλίκων παιδιών που βρέθηκαν εδώ ασυνόδευτα, χωρίς κανένα δίπλα τους και χωρίς ελπίδα μπροστά τους. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να χαθούν μέσα στην εκμετάλλευση και το έγκλημα. Οι μικρές ψυχές του κόσμου δεν μπορούν να γίνονται θύματα των ενόχων του κόσμου. Γι' αυτό και αναλαμβάνω προσωπικά την υπόθεσή τους, συγκεντρώνοντας όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Φυσικά και θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, με ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που ενδιαφέρονται. Όλοι μαζί τώρα θα πετύχουμε περισσότερα. Ξεκινώ με μια αυστηρή προειδοποίηση. Όσοι εγκληματίες τολμούν να βασανίζουν και να εμπορεύονται παιδιά, να ξέρουν ότι το κράτος θα τους κυνηγήσει αμήλικτα και θα τους τιμωρήσει χωρίς ίκτο, σώζοντας τα αθώα πλάσματα από τα χέρια τους. Και συνεχίζω με το σχέδιό μας. Ταχύτατα θα συγκροτηθούν δομές φιλοξενίας για τα 4.000 παιδιά που σήμερα βιώνουν άθλιες συνθήκες. Κάθε δομή θα στεγάζει μικρές ομάδες που θα τρέφονται και θα ζουν όπως απαιτεί η τρυφερή ηλικία τους, με τη βοήθεια δασκάλων, γιατρών και ψυχολόγων και με τη θαλπορή που δυστυχώς δεν έχουν από τους γονείς τους. Πρωταγωνιστές στην προσπάθειά μας θα είναι δύο πραγματικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Ως εθνική συντονίστρια, διάλεξα μια γυναίκα με παιδεία, γνώση και μεγάλη πείρα στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου πόνου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο πλευρό της, ένα σταθερός υποστηρητής του κράτους δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ο γνωστός συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης. Η Ελλάδα δίνει σήμερα πρώτη το σύνθημα της ανθρωπιάς. Κανένα παιδί μόνο. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την τιμή που μου έκανε να με εμπιστευτεί σε ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο ζήτημα. Έχω βαθιά επίγνωση των δυσκολιών και των προκλήσεων, αλλά έχω και εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ότι αυτή η προσπάθεια θα βρει μια θέση στην καρδιά τους. Είναι καθοριστικό ότι τονίστηκε η σημασία της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί ως τώρα είχαμε μάθει στην Ελλάδα να βλέπουμε το κράτος από τη μια τους πολίτες απέναντι ουσιαστικά. Η κοινωνία των πολιτών ακριβώς γεφυρώνει αυτό το χάσμα, άλλοτε απαιτώντας και άλλοτε συνεργαζόμενοι δημιουργικά με το κράτος, όχι με φωνασκίες, αλλά με συνεργασίες, που στο σχέδιο του Πρωθυπουργού, το κανένα παιδί μόνο, νομίζω μπορεί να φανεί πολύ καθοριστικά η μεγάλη σημασία που μπορεί να παίξει. Όσο και αν δεν είναι αυτονόητο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Κανένα παιδί μόνο», η Ελλάδα θα δώσει ένα μάθημα πολιτισμού στην Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει συνολικά αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ασυνόδευτων με τον τρόπο που θα γίνει.